550 χιλιόμετρα ο ΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 16 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 15 εκχιονιστικά, που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 17 Μαρτίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του 63χρονου δασκάλου του τένις, ο οποίος ασεργούσε πάνω σε μαθητές του, όπως αποκαλύφθηκε μετά τον προπυλακισμό του από κατοίκους περιοχής της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τις ενεργές του. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Αγγελούδη από τις Σέρες, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρία αδικημάτων. Ο 63χρονος πλησίαζε τα παιδιά και τους πρότεινε σεξουαλική επαφή έναντι αμοιβής. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία του 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη με τις κατηγορίες ότι ασελγούσε σε βάρος ανηλίκων έναντι χρηματικής αμοιβής και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Πρόκειται για τον Αγγελούδη Αλέξανδρο του Παναγιώτη και της Αμαλίας, ο οποίος γεννήθηκε το 1955 στις Σέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από ενημέρωση του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων για προπυλακισμό του παραπάνω ατόμου στις 13 Μαρτίου του 2018 από κατοίκους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, διότι πλησίαζε ανήλικα παιδιά για ασελγής πράξης με την υπόσχεση χρηματικού ανταλλάγματος. Το πρώτο θέμα.gr φέρνει στη δημοσιότητα νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη δράση του 63χρονου, που φέρεται να βιντεοσκοπούσε και να φωτογράφιζε της ασελγής πράξης σε βάρος των θυμάτων του. Ο 63χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην αθλητών του, υπήρξε προπονητής σε ομάδα τένις των Σερών και ερχόταν σε καθημερινή επαφή με δεκάδες παιδιά από 10 έως 16 ετών, μην μπορώντας από τότε να κρύψει τις άρρωστες επιθυμίες του. Όπως λέει στο πρώτο θέμα.gr ένας πρώην αθλητής του, ο προπονητής κοιμόταν μέχρι και στο ίδιο δωμάτιο με τα παιδιά και σε διπλό κρεβάτι, αν χρειαζόταν να ταξιδέψουν για να μετέχουν σε τουρνουά σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, κάποια στιγμή εκδιώχθηκε ξαφνικά από την ομάδα όταν τον κατήγγειλαν ότι προσπάθησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με έναν αθλητή του, ο οποίος ενημέρωσε για το περιστατικό τους γονείς του. Λέγεται ότι ο πατέρας αντέδρασε βία, ξυλοκοπώντας τον προπονητή, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά του και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, όπου βρήκε δουλειά σε γνωστό εκδοτικό συγκρότημα. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο site, ο 63χρονος έλεγε στα παιδιά την εποχή που ήταν προπονητής σε ομάδα τένις των Σερών: «Ελάτε να δούμε τσόντες για να τα διαλεάσει και να έρθουν στο κρεβάτι του». Στο σπίτι του 63χρονου βρέθηκαν χιλιάδες αρχαία υλικού παιδικής πορνογραφίας, φωτογραφίες, δισκέτες, κασέτες βιντεοκάμερας, εξωτερική σκληρή δίσκη υπολογιστών, σε μέρος εκ των οποίων εμφανίζεται ο ίδιος με ανήλικα θύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέλκει ανηλίκους για λογαριασμό του 63χρονου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί και σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της μαστροπίας. Μάλιστα. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, μίλησε για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς εχμαλώτους των Τούρκων στην Αδριανούπολη. Να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι δήλωσε η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά από τις Σέρες, όπου βρέθηκε για τα εγγένεια της έκθεσης Αρχιτεκτονική Κληρονομιά της Μακεδονίας και της Θράκης, που διοργανώνεται στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
Για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται στις φυλακές της Ανδριανούπολης, αναφέρθηκε από τις ΣΕΡΕΣ η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Η κυρία Κόλια είπε πως οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι κοντά στα δύο παιδιά και στις οικογένειές τους. Οι προσπάθειες γίνονται από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα λεπτό ζήτημα για το οποίο δεν χρειάζονται πολλές δηλώσεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα αρμόδια Υπουργεία παρακολουθούν πολύ στενά το θέμα με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε μια αντεπίθεση, φραστική ή άλλη, που ζητάν μερικοί απέναντι στους γείτονες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το θέμα παγκοσμίως σε όλους τους φορείς και τους αξιωματούχους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, όπως στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσευχόμαστε και ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια των παιδιών και να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, στη ζωή τους, στις οικογένειές τους, ανέφερε η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Φανώς και η αγωνία είναι μαζί με τις οικογένειες και οι προσευχές μας. Οι προσπάθειες γίνονται από την ελληνική κυβέρνηση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα λεπτό θέμα. Θεωρώ ότι οι δηλώσεις θα πρέπει να είναι πολύ λίγες. Λυπούμαστε που συνέβη αυτό. Συμβαίνουν διάφορα. Η ελληνική κυβέρνηση και τα και βέβαια και το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρακολουθούμε πάρα πολύ ψυχραιμία και προσοχή και νυφαλιότητα. Δεν μπορούμε να και δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο ίσως θα ήθελαν κάποιοι, την αντεπίθεση και τη φραστική αλλά και την άλλη. Πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, με όλους τους εκπροσώπους των χωρών που ερχόμαστε σε επαφή και βέβαια έχουν αναφερθεί και στο ΝΑΤΟ, όπως το ξέρετε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια των παιδιών και να γυρίσουν στα σπίτια τους, στη ζωή τους. Είναι παιδιά της Ελλάδος, είναι παιδιά ελληνικών οικογενειών που τα σπούδασαν, τα μεγάλωσαν προφανώς με στερήσεις. Ευχόμαστε λοιπόν και παρακολουθούμε με όσο γίνεται περισσότερη ψυχραιμία και νυφαλιότητα την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, όπως είπα προηγουμένως, να λυθεί το θέμα. Κυρίες και κύριοι, να πάμε μέχρι την Αθήνα να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Τζελέπη, βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, αφού ολοκληρώνει τη διαδικασία του συνεδρίου. Καλησπέρα κύριε Τζελέπη. Καλησπέρα κύριε Πασλάδη, ναι, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Για πέστε μας πώς εξελίσσεται το συνέδριο, το οποίο ολοκληρώνεται όσον ούπο. Κύριε Πασλάδη, ναι, είναι η δεύτερη μέρα σήμερα του συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, όπου είναι ένα ιδρυτικό συνέδριο τη σύνδεση του νέου πολιτικού μας φορέα ως κίνημα αλλαγής πλέον, όπου πραγματικά βλέπουμε ότι η συμμετοχή των χιλιάδων πολιτών, 5.000 πολίτες, πληρώνοντας όλα τα έξοδα οι ίδιοι, συμμετέχουν ανελιπώς δύο μέρες τώρα σε αυτό το πολιτικό και ιδρυτικό συνέδριό μας, όπου πραγματικά μας δίνουν ένα μήνυμα, όπως το δώσαν και το μήνυμα το Νοέμβριο, όπου 212.000 προοδευτικοί πολίτες συμμετείχαν στην ανάδειξη του επικεφαλής του κινήματος αλλαγής της κόφης της Γεννηματά. Έτσι και σήμερα μας δίνουν και πάλι το μήνυμα ότι η παράταξη έχει μόνο μία επιλογή πλέον. Η μεγάλη δημοκρατική παράταξη να πρωταγωνιστήσει και πάλι στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Και δεν δίνεται ενθουσιασμένος. Αν καταλαβαίνω καλά από τη φωνή. Η δύναμη που μας έδωσε το συνέδριο αυτό μας κάνει να αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά και να βάλουμε όλα όσα μας χωρίζαν μέχρι τώρα, τα οποία ήταν μικρά μπροστά στα πολλά τα οποία μας ενώνουν. Η ενότητα αποζητούμενο έγινε πλέον κεκτημένο για το χώρο μας και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία και του συνεδρίου αυτού. Πορευόμαστε πλέον από τη Δευτέρα με το βλέμμα στραμμένο πλέον στο μέλλον για να οδηγήσουμε τη χώρα, τους πολίτες και πάλι στο ξέφωτο, έξω από τη μιζέρια, έξω από τις πολιτικές που πραγματικά βιώνει ο ελληνικός λαός πλέον των 8 ετών. Το συνέδριο είναι ιδρυτικό, θα γίνει και το καταστατικό.
της παράταξης. Το συνέδριό μας είναι ιδρυτικό και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και σήμερα στο τέλος του συνεδρίου θα έχουμε την έγκριση της ιδεολογικής μας διακήρυξης, του νέου φορέα, τις βασικές προγραμματικές μας θέσεις, το καταστατικό επίσης, όπου θα περιλαμβάνει τις αρχές και τους κανόνες για τη σύγχρονη δομή του νέου πολιτικού μας φορέα, όπως επίσης και το νέο σύμβολό μας. Αλλά κύριε Μασλαρινέ, ούτε το πολιτικό μάρκετινγκ, ούτε τα ονόματα κάνουν ελκυστικό ένα κόμμα. Ένα κόμμα έχει λόγο ύπαρξης όταν μπορεί να ανταποκριθεί με τις πολιτικές του στα αιτήματα της κοινωνίας. Και αυτό κάναμε εμείς αυτές τις δύο μέρες, όπου είναι πλέον το απόσταγμα μιας δουλειάς πολλών ημερών, εκατοντάδων ανθρώπων, όπου σε αυτές τις δύο μέρες πλέον αυτά έχουν αναλυθεί. Γι' αυτό και το συνέδριό μας, βλέπετε, όσοι συμμετείχαν, οι 5.000 αυτοί σύνεδροι που ήρθαν, δεν ήρθαν για να ψηφίσουν κάποιους, ήρθαν για να συζητήσουν πολιτικά, ήρθαν για να ακούσουν την ιδεολογική μας διακήρυξη, για να δουν τις προγραμματικές βασικές θέσεις και να τις συνδιαμορφώσουμε και αυτές να εγκρίνουμε σήμερα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι από τη Δευτέρα θα υπάρχει άλλος ένας πρωταγωνιστής στο πολιτικό σκηνικό για την αλλαγή και των πολιτικών ισορροπιών στη χώρα μας, όπου αυτός είναι και ο στόχος του δικός μας. Μάλιστα, οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν? Όχι, έχουν μείνει ακόμα σημαντικές ομιλίες. Μόλις τελείωσε ο κύριος Βενιζέλος και θα ακολουθήσουν μια σειρά από στελέχη, ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Καμίνης, ο κύριος Ανδρουλάκης, και θα κλείσει στο τέλος η κυρία Γεννηματά. Υπολογίζω θα ξεπεράσουμε τα μεσάνυχτα. Από ό,τι φαίνεται, οι γκρίνες που... Και η αίθουσα είναι γεμάτη, κύριε Μασλάρη. Δεν κουνιέται κανένας, αυτό το βλέπουμε και από τα βιντεάκια που ανεβάζουν σύνεδροι από εκεί, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Πραγματικά γι' αυτό σας λέω ότι το συνέδριο αυτό είναι ένα συνέδριο που πραγματικά βλέπουμε ότι ο χώρος αυτός έχει και την εμπειρία, έχει και τη γνώση, αλλά και τους ανθρώπους και την ικανότητα να συνθέσει τον πλουραλισμό ιδεών τώρα που έχουμε από άλλα κόμματα, από τάσεις που συμμετέχουν, από επιφανείς ανθρώπους, όπου στόχος είναι να ανορθώσουμε πλέον την παράταξη πολιτικά, ηθικά και εκλογικά και να προσπεράσουμε και να αφήσουμε πίσω πικρίες, στεναχώριες, τραυματικές εμπειρίες, εγωιστικές συμπεριφορές. Γιατί επιβάλλεται πάνω απ' όλα πλέον, όπως προανέφερα, για τους πολίτες, για όλους αυτούς που πιστέψαν διαχρονικά στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, να επικρατήσει σε όλους μας ο ρεαλισμός και να ξαναβρούμε τον πολιτικό δεσμό που μας ενώνει σε μία σχέση πλέον ισοτιμίας και δημοκρατικής λειτουργίας μεταξύ μας. Το πετύχαμε. Πολλοί προσδοκούσαν ότι το συνέδριο αυτό δεν θα ήταν μετά το πρώτο βήμα που έγινε για την ανάδειξη του επικεφαλής του κινήματος αλλαγής. Ένα άλμα που κάνουμε σήμερα με το ιδρυτικό μας συνέδριο, πολλοί πιστεύανε ότι αυτό θα ήταν η αρχή του να αρχίσει να φλωροεί το κίνημα αλλαγής. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη δεν είναι ένα ιστορικό κίνημα το οποίο δεν έχει πλέον ψυχή. Έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη δύναμη για να ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα. Αυτό πετύχαμε σήμερα και έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Και δεν εμπιστεύεται άνθρωποι, όπως είπατε κι εσείς, από πολλά μικρά κόμματα ή μεγαλύτερα, θα υπάρξει ισότητα και στην πράξη, στην διαχείριση, να πούμε, αυτών των ανθρώπων, από όπου και αν έρχονται? Μα εδώ έγινε, όπως προανέφερα, μία δουλειά όπου υπήρχε μία σύνθεση επάνω στον πλουραλισμό των ιδεών, στις διαφορετικές θέσεις που τα κόμματα, οι κινήσεις, τα ρεύματα, οι τάσεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, καθίσαμε κάτω και με την γνώση που ο καθένας έχει από τη δική του την πλευρά, συνθέσαμε όλο αυτό, κάνοντας και σε αρκετά πίσω, χωρίς επιβάσμους όμως,
επάνω σε μια κοινή κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι η δημιουργία της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Mm-hmm. Και η πρόκληση είναι μπροστά μας για την αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών, την ανατροπή, αν θέλετε, που, των πολιτικών ισορροπιών που υπάρχουν σήμερα. Εάν mm-hmm. δεν μπορούμε να τα βρούμε τώρα, που η χώρα μετά από 8 χρόνια μνημόνια και τους κινδύνους που ελοχεύουν και σε εθνικό επίπεδο, εάν δεν μπορούμε να δούμε ότι η κοινωνία μας θέλει ενωμένους, ότι η κοινωνία μας θέλει όλους μαζί σε μία κατεύθυνση, αφήνοντας την άκρη, όπως το ανέφερα, τραυματικές εμπειρίες και προσωπικές, εγωιστικές συμπεριφορές, οτιδήποτε άλλο που μας έχουν πικράνει, τότε αυτοί δεν έχουν θέση σε αυτό το εγχείρημα. Θα απαντήσετε όλα, διότι ξέρετε, ο κόσμος λέει ότι δεν θα αργήσει το μεγαλύτερο μέρος που είναι το πρώην Πασόκ, τέλος πάντων, να απορροφήσει και τα άλλα, να τα πνίξει, έτσι να πούμε απλά. Αλλά τα απαντήσατε ήδη. Βλέπετε ότι και τώρα προσδοκούσαν όλοι ότι κάποιοι εκλογικοί μηχανισμοί, αυτά που ξέραμε ότι υπάρχουν σαν χρώματα διαχρονικά και όπως λειτουργούσαν, κατορθώσαμε και τώρα να συνθέσουμε, ούτως ώστε αναλογικά να επικρατήσει η αξιοκρατία και να εκπροσωπηθούν όλα τα κόμματα, οι τάσεις και οι κινήσεις και στα όργανα του κινήματος. Και πάλι για άλλη μία φορά, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη διδάσκει. Εμείς δείξαμε τι σημαίνει ανοιχτή οργάνωση κομματική στην κοινωνία τη δεκαετία του 80. Εμείς ξεκινήσαμε να αναδεικνύουμε αρχηγούς με καθολική ψηφοφορία όλων των πολιτών. Εμείς και σήμερα ξεκινάμε και πάλι για να δείξουμε στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στο υπόλοιπο πολιτικό φάσμα, το πώς μπορούν να συνυπάρξουν κόμματα, ρεύματα και τάσεις χάρη του εθνικού συμφέροντος, χάρη της κρισιμότητας των στιγμών, να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό φορέα, ένα κοινωνικό ρεύμα και πάλι καινούριο για την ανατροπή όλων αυτών που σήμερα πληγώνουν τους πολίτες, πληγώνουν τη χώρα και για να δημιουργήσουμε και νέα δεδομένα. Μάλιστα. Έχετε διδαχθεί από λάθη του παρελθόντος και θα διορθωθούν όλα αυτά, μας λέτε. Εσείς πιστεύετε ότι δεν πρέπει να διδαχτούν σήμερα όλα τα κόμματα? Βεβαίως, εννοείται. Έχουμε μία άλλη χώρα. Έχουμε μία άλλη κοινωνία. Έχουμε μία άλλη οικονομία. Έχουμε κινδύνους που ελοφεύγουν γύρω μας. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με τον ίδιο βηματισμό πλέον. Όλοι θα πρέπει, δεν φτάνει μόνο η αυτοκριτική. Πρέπει να κάνεις και σύνθεση, να δημιουργήσεις και το νέο, αυτό το οποίο θα διεγείρει την κοινωνία για να δημιουργήσει ένα κοινωνικό ρεύμα, για να δημιουργήσει ανατροπές. Και αυτό μας λέτε κάνει το κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί ότι δεν είναι ένα εγχείρημα το οποίο τώρα γίνεται. Είναι μια άλλη προσπάθεια, κίνησε με επικεφαλής την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την Πόπη την Γεννηματά, μετέπειτα επικεφαλής και πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, συνεχίζει και πάλι με τις πρωτοβουλίες που πήρε για την ευρύτερη συνένωση όλων των δυνάμεων της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, με τη συμμετοχή του Κιβισό, του Γιώργου Παπανδρέου, με τη συμμετοχή του Σταύρου του Θεοδωράκη ως ποτάμι, με τάσεις και ρεύματα και προσωπικότητες, και φτάσαμε στην ανάδειξη του επικεφαλής αυτού του νέου πολιτικού φορέα τον Νοέμβριο μήνα της Φόφης της Γεννηματά, και σήμερα βάζουμε τις βάσεις δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα με τις θέσεις αρχών και ιδεών, με τη διακήρυξή μας, με το καταστατικό μας, και προχωράμε πλέον συντεταγμένα. Συμφωνημένα όλα αυτά, ψηφισμένα, ομόφωνα. Δεν μπορεί να πει κανείς την επόμενη μέρα δεν ήξερε το πού έλαβε μέρος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια, κύριε Δελέπη, ότι η ελληνική κοινωνία σας παρακολουθεί. Είναι αλήθεια αυτό, διότι είστε μία παράταξη η οποία θα λέγαμε είναι απαραίτητη στον τόπο και παρακολουθούν το εγχείρημά σας αυτό. Και αυτό θέλουμε, σας είπα, προσδοκούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινωνικό ρεύμα, να
ξανακεντρήσουμε το ενδιαφέρον της κοινωνίας για να ξαναμπολιαστεί μαζί μας. Για να πούμε όλοι μαζί πλέον, επιτέλους φτάνει πλέον στην παθητική ανοχή, αρκετά με το λαϊκισμό και τα μεγάλα ψεύτικα λόγια που χαϊδεύαν τα αυτιά και την επόμενη μέρα μας οδηγήσαν σε πολύ χειρότερα, να τελειώσουμε με το λαθρεμπόριο ελπίδας της ψευτοαριστεράς σε εισαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ, τη δημαγωγία όπως είπα και τα εύκολα λόγια, και με ευθύνη πλέον και ωριμότητα να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Και ναι, εμείς έχουμε και ως πρώτη αρχή, αν θέλετε, την εθνική συνεννόηση. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε, χρειάζεται επιτέλους μια εθνική συνεννόηση όλων των δυνάμεων. Αλλά επάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτικό λέμε εμείς, να δούμε τι έχουν να πούν οι άλλοι. Πολύ ωραία. Κύριε Τζελέπ, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για την ενημέρωση. Καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνετε. Και πάμε τώρα για να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες και να ακούσουμε τις τελευταίες ομιλίες. Να είστε καλά, καλές επιτυχία. Και από το κίνημα Αλλαγής, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Ο βουλευτής του Νομού Στερών Κώστας Καραμαλής, σε συνέχεια ερώτησή του που είχε καταθέσει στις 17 Ιανουαρίου 2018 αναφορικά με το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ στα ιδιωτικά συμφωνητικά εκμίσθωσης αγρών, ερώτηση την οποία ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου δεν έχει απαντήσει ακόμα κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής, επανήλθε στο θέμα καταθέτοντας ως αναφορά επιστολή του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Συνεταιριζόμενων Αγροτών Βυσαλτίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής με την αναφορά του ζητά από τον κύριο Αποστόλου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιληθεί άμεσα το όλο θέμα. Το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής αριθμού ταυτότητας ακινήτου επανέφερε στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμαλής. Ενώ κατέθεσε ως αναφορά επιστολή του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Συνεταιριζομένων Αγροτών Βυσαλτίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Καραμαλής είχε καταθέσει την ερώτηση στις 17 Ιανουαρίου του 2018. Ερώτηση την οποία ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει απαντήσει ακόμη, κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής. Ο κύριος Καραμαλής με την αναφορά του ζητά από τον κύριο Αποστόλου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου άμεσα να επιληθεί το ζήτημα. Άγνωστοι παραβίασαν την κλειδαριά του μηχανοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και για λόγο που δεν έγινε ακόμη γνωστός πήραν τα κλειδιά των δύο πολυμηχανημάτων Unimac, τα οποία ήταν δωρεά του ΤΑΠ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την κλειδαριά του μηχανοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου παραβίασαν άγνωστοι, παίρνοντας τα κλειδιά των δύο πολυμηχανημάτων τα οποία ήταν δωρεά του ΤΑΠ προς την περιφέρεια. Η κλοπή, σύμφωνα με το εύρος24.gr, έγινε αντιληπτή από τους εργαζόμενους και πραγματοποιήθηκε στο χώρο όπου βρίσκονται όλα τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας, δίπλα στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για την κλοπή ενημερώθηκε αμέσως ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια ψυχολόγητη ενέργεια, καθώς δεν υπάρχει λόγος κάποιος να θέλει να βγάλει τα μηχανήματα αυτά εκτός ενέργειας, μιας και αφενός λειτουργούν για την ασφάλεια του οδικού δικτύου το χειμώνα, ως εκχιονιστικά και το καλοκαίρι ως χορτοκοπτικά. Φυσικά αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Το πρωί της Παρασκευής η τεχνική υπηρεσία διαπίστωσε ότι είχε παραβιαστεί η κλειδαριά του μηχανοστασίου της περιφέρειας και κάποιοι αφήρασαν μέσα από το συρτάρι δύο κλειδιά των πολυμηχανημάτων Unimac που ήταν δωρεά του ΤΑΠ προς την περιφέρεια. Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα πολυμηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για αποχιονισμό αλλά και τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι ως χορτοκοπτικά, δηλαδή για να καθαρίζουν τους δρόμους από τα κλαδιά τα οποία εισέρχονται μέσα στο οδόστρωμα. Είναι μια ψυχολόγητη πραγματικά ενέργεια. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο που θέλουν κάποιοι να βγουν εκτός λειτουργίας τα δύο μεγάλα αυτά μηχανήματα, τα οποία επί της ουσίας λειτουργούν για την ασφάλεια του οδικού δικτύου το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και ειδοποίησαμε άμεσα την αστυνομία, ήρθε, έκανε έρευνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση για το πού βρίσκονται οι έρευνες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάναμε είναι να ειδοποιήσουμε την αντιπροσωπεία προκειμένου να αντικατασταθούν τα δύο αυτά κλειδιά.
Να παραμείνουμε σταθερά, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Γαβριλίδη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στη ΣΕΚΑΠ, να δούμε τι γίνεται με την πώληση της ΣΕΚΑΠ σε Ιάπωνες. Καλησπέρα, κύριε Γαβριλίδη. Καλησπέρα σας. Κώστας Γαβριλίδης. Κώστας, με συγχωρείτε, Κώστας, να το διορθώσουμε. Για πέστε μας τώρα, γινόμαστε Ιάπωνες στην Ξάνθη. Μετά τα τελευταία γεγονότα, αυτό μάθαμε, αυτό μας ανακοινώθηκε. Ξέρετε κάποιες λεπτομέρειες, διότι σε ΣΕΚΑΠ είχε και βάρη και δεν ξέρουμε αν έχει και προς σας κάποιες οφειλές. Έχετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν τα βάρη που είχε η ΣΕΚΑΠ τα επέβαλαν κάποιοι, έτσι. Δεν είχε βάρη, δεν χρωστούσε ΣΕΚΑΠ ούτε ένα ευρώ. Αυτή η υπόθεση, ενώ νομίζαμε ότι είχε τελειώσει, ενώ είχαν αφωθεί ο πρόεδρος τότε και όλοι οι διοικούντες, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο του 15 και αυτό εδώ που δεν θέλει να το πληρώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι που έχει επιβαρυνθεί η εταιρεία, το οποίο είναι... Γι' αυτό μιλάμε κι εμείς. Ναι, το οποίο δεν είναι βάρος ότι το είχε η εταιρεία. Επιβλήθηκε απότομα στην εταιρεία από το πουθενά. Από εκεί και πέρα εμείς ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο κολοσσό στο τσιγάρο, έτσι. Μιλάμε για μία από τις τρεις καλύτερες καπνοβιομηχανίες στον κόσμο. Ναι, έτσι είναι αλήθεια αυτό. Έτσι η Japan Tobacco. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που βλέπουμε και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θέλουν πραγματικά να το δουλέψουν το εργοστάσιο σε εμάς, εδώ στην Ξάνθη. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε, αυτή σας λέμε. Πότε θα γίνουν οι πρώτες επαφές? Οι πρώτες επαφές περιμένουμε και μέσα στην εβδομάδα να γίνουν. Από εκεί και πέρα είναι και κάποιοι άνθρωποι που χρόνια είναι κοντά μας και παρακολουθούν το όλο θέμα, όπως είναι και ο συντοπίτης σας ο Μιχάλης Τζελέπης, και από εκεί κοιτάζουμε και από την πολιτική άποψη να δούμε τι δεσμεύσεις θα γίνουν. Γιατί μιλάμε τώρα για για μια αγορά και φοβόμαστε ότι οι πολυεθνικές καμιά φορά μπορεί να λένε ότι μπορεί να δουλέψουν μια εταιρεία, αλλά καμιά φορά μόνο αγοράζουν τα σήματα και φεύγουν έτσι από χώρες. Πράγμα που δεν θέλουμε εμείς η Japan Tobacco να το κάνει αυτό σε εμάς και δεν το πιστεύουμε ότι θα το κάνει. Όλα πιθανά είναι, όπως είπατε, πολυεθνικές δεν υπολογίζουν κάποια πράγματα, ούτε ψυχές, ούτε, ούτε κόπο. Αλλά δείχνουν η πρόθεσή τους που υπάρχει προς το παρόν, είναι αυτά τα μηνύματα που έχουμε πάρει και από τη διοίκηση της εταιρείας, έτσι, που έχουν συνομιλήσει μαζί τους, μας λένε ότι διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας και ότι ο εργοστάσιο θα δουλέψει κανονικά. Και θα αναπτυχθεί και θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Εξάλλου και τέτοια καπνά όπως τα ελληνικά, πού θα βρουν? Καλά, αυτό ξαναπείτε το. Όπως και τα τσιγάρα με τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες, έτσι. Δεν είναι μόνο τα καπνά, είναι και τα τσιγάρα που παράγουμε εμείς οι ελληνικές καπνοβιομηχανίες. Ωραία, ας είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Γαβριλίδη, και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα τρέξουν και γρήγορα και όπως πρέπει να τρέξουν για το συμφέρον όλων. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει το εργοστάσιο και να βγουν και από ό,τι λένε θα αναπτυχθεί, θα έρθουν και νέες θέσεις εργασίας και όλα να πάνε καλά. Μακάρι, αυτό θέλουμε και ευχόμαστε όλοι μας. Γιατί θα είναι ότι καλύτερο για τον τόπο μας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και μακάρι να μπουν μεγάλες εταιρείες και αλλού, ούτως ώστε να έχουμε ανάπτυξη. Βέβαια, βέβαια. Αυτό ποιος δεν το θέλει. Το χειρότερο, ο καθένας, το μόνο που δεν θέλει είναι η ανεργία. Όταν χάσει κάποιος τη θέση του, ίσως τότε να την εκτιμάει. Έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, κύριε Γαβριλίδη. Να είστε καλά, κύριε. Καλό σας βράδυ. Η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, πραγματοποίησε τα εγγένεια της έκθεσης Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το έργο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων 1986-2018 στο Αμφιθέατρο Ευαγόρας Παλικαρίδης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας της Έρης. Της έκθεσης με τίτλο «Αρχιτεκτονική κληρονομιά της Μακεδονίας και της Θράκης» πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας της Έρες. Η έκθεση αποτελεί έργο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων 1986-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση φιλοξενείται στο Αμφιθέατρο Ευαγόρας Παλικαρίδης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και θα είναι ανοιχτή προς το κοινό έως τις 30 Μαρτίου. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν από την Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Θυμάμαι με θαυμασμό, πολλές φορές και με ένα δάκρυ στο μάτι και νοσταλγία, τα παλιά παραδοσιακά σπίτια των παππούδων μας, που ήταν χτισμένα σε κάθε χιλιοστό τους, με την ψυχή των ανθρώπων που ζούσαν μέσα τους.
Τότε ακολουθούσαμε τη μακραίωνη παράδοση των Ελλήνων να δημιουργούν σε αρμονία πάντα με τη φύση. Ζούσαμε ο ένας κοντά στον άλλον και όλοι μαζί κοντά στη φύση. Τα σπίτια μας ήταν καταφύγιο όλης της οικογένειας και ήταν ανοιχτά και φιλόξενα για όλους τους άλλους. Είναι ένα σπουδαίο έργο και αποφασίσαμε να το αναδείξουμε για να τιμήσουμε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά, αλλά κυρίως για να δούνε οι συμπολίτες μας τι παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη σχέση που είχαμε παλιότερα χρόνια με την εστία, με την κατοικία οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν χτισμένοι μέσα στη φύση και ήταν ενωμένοι και οι οικογένειες με τη φύση, αλλά και είχαν άλλους δεσμούς. Κάτι το οποίο το χάσαμε καθώς μεγάλωσαν οι πόλεις και καθώς υπήρξε μια άναρχη δόμηση και έχουμε και εδώ στις αίρες και παραδείγματα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν υποχρέωσή μας αυτό να το επικοινωνήσουμε. Επέλεξα και ως πατρίδα μου, αλλά και επειδή και ο νομός Ερών έχει και παραδοσιακούς οικισμούς 7, αλλά και κτίρια διατηρητέα, να ξεκινήσουμε από εδώ με μια έκθεση. Έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη για να επικοινωνήσουμε την παράδοση και τα πιο πρόσφατα κτίρια και τα νεότερα ακόμα κτίρια που είναι αξιόλογα και τα έχουμε χαρακτηρίσει διατηρητέα. Εσείς που θα δείτε αυτή την έκθεση θα έχετε ένα ωραίο νεαρό ταξίδι σε βάθος χρόνου και θα έχετε έτσι μία εικόνα της ιστορίας του πολιτισμού και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου αυτού. Η πρώτη αυτή έκθεση επικεντρώνεται φυσικά περισσότερο να αναδείξει την κεντρική Μακεδονία και μάλιστα τις Σέρες και τον πλούτο της περιοχής τιμητικά και ουσιαστικό. Και ουσιαστικά, διότι ξεκινάμε από εδώ αυτή τη δημιουργική εξωστρέφεια της δουλειάς των επιστημόνων του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να επικοινωνήσουν με το έργο τους όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες. Για πρώτη φορά στην πόλη των Σερών γίνεται παρουσίαση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης από το 1986 έως και σήμερα. Πρόκειται για διατηρητέα κτίρια παραδοσιακούς οικισμούς και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Χαρά καταρχήν για μας να φιλοξενούμε στο χώρο του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας μία εκδήλωση η οποία έχει σαν σκοπό να προάγει τον πολιτισμό. Όταν μας το ζήτησε το Υπουργείο να το κάνουμε, δεχτήκαμε χωρίς δεύτερη σκέψη και νομίζω ότι πρέπει οι Σεραίοι πολίτες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται, επειδή θα μείνει η έκθεση εδώ για 2 περίπου εβδομάδες και να έρθουν να δουν την ομορφιά η οποία υπήρχε παλαιότερα και την οποία έχουμε ξεχάσει και η οποία έχει ανάγκη από τέτοιες εκδηλώσεις ακριβώς για να μην χαθεί. Βλέπουμε εικόνες τις οποίες αναγνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν και κτίρια διατηρητέα από την πόλη των Σερών. Και αυτό το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να δούμε είναι τι χάσαμε ουσιαστικά χάρη της κουλτούρας της αντιπαροχής, όπου θυσιάσαμε την ποιότητα εξαιτίας της ποσότητας. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης Σερών για τους Πρόσφυγες διοργάνωσε συναυλία στην πλατεία Κρονίου του Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 με αφορμή την Διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου και της φτώχειας. Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου και της φτώχειας. Η σημερινή και στην πόλη των Σερών η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες πραγματοποίησε στην πλατεία Κρονίου συναυλία, ενώ παράλληλα τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωναν τους Σεραίους για τη Διεθνή ημέρα. Παλεύουμε ενωμένοι με αλληλεγγύη, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και μεγαλύτεροι, πρόσφυγοι και μετανάστες, σε κοινό μέτωπο για να αντισταθούμε στη μνημονιακή φτώχεια, τον πόλεμο, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις,
διεκδικώντας ίσα δικαιώματα και ελευθερίες για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και καλύτερη ζωή για όλους, υποστήριξαν μεταξύ άλλων τα μέλη της Επιτροπής. Σήμερα διοργανώνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη συναυλία λόγω της Διεθνούς Μέρας ενάντια στο ρατσισμό, τον φασισμό και τον πόλεμο. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης για να στείλει αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στον πόλεμο. Στην φετινή συναυλία έχουμε κάνει την τομή και για πρώτη φορά θα είναι μαζί μας ένα μουσικό σχήμα και ένα χορευτικό σχήμα από τον καταβλισμό των Σερών, θα είναι πρόσφυγες δηλαδή, οι οποίοι θα συμμετέχουν μεταφέροντας την μουσική τους κουλτούρα και τον πολιτισμό τους σήμερα στην πλατεία Κρονίου. Είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση που κάνουμε, διότι μετά από δύο χρόνια προσφυγικής κρίσης, οι πρόσφυγες συνεχίζουν να είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινώς και στη Μεσόγειο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όσοι βρίσκονται στα νησιά, όσον αφορά τους πρόσφυγες, ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες. Και είναι λοιπόν χρέος μας να παλέψουμε για να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Έχετε γίνει αιτήματα. Ναι. Τα αιτήματά μας είναι να ακυρωθεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Λιβύη, να υπάρχει ελεύθερη είσοδος και μετακίνηση των προσφύγων και μεταναστών, να μπορούν να πάρουν άσυλο, χαρτιά, να έχουν ίσα δικαιώματα με εμάς, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο όπως πηγαίνουν στο πρωινό τμήμα μαζί με τα δικά μας τα παιδιά, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη μόρφωση όλων των προσφύγων, όχι μόνο των ανηλίκων. Να φύγει η Frontex από την Ελλάδα, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα μας και να σταματήσει ο πόλεμος. Ό,τι γνωρίζουμε εδώ πέρα, οι πρόσφυγες μέχρι στιγμής διαβίουν καλύτερα από ό,τι οι πρόσφυγες στην υπόλοιπη χώρα. Από ό,τι γνωρίζω, εκκρεμεί ακόμα η καταγραφή των προσφύγων των τελευταίων που ήρθαν το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση όπως ήταν πριν μερικούς μήνες κάποιοι άλλοι πρόσφυγες που είχαν έρθει χωρίς να μπορούν να καταγραφούν και οι ίδιοι. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι όλα κυλούν όσο καλά μπορούν να κυλούν σε έναν καταβλισμό προσφύγων. Ξέχασα να συμπληρώσω ότι μαζί μας έχουμε και τρεις μουσικούς σεραίους, το Λευτέρη, τον Κατριτζόγλου, τη Βασιλική, τη Δαλίσκα και τον Μάριο του Τζουμπανίδη, οι οποίοι θα μας συνοδεύσουν, θα συμμετέχουν και θα συνοδεύσουν και αυτοί με μουσικές επιλογές της. Με αφορμή τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας, ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, με τη στήριξη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και του Συμβούλου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας της Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσαν διαγωνισμό γαλλικής ορθογραφίας για μαθητές της 5ης, 6ης τάξης του Δημοτικού και της 1ης τάξης του Γυμνασίου. Μαθητές της 5ης, 6ης τάξης του Δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου διαγωνίστηκαν στη γαλλική ορθογραφία στο διαγωνισμό που διοργάνωσαν ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών με τη στήριξη του Τμήματος Εκπαιδευτικών του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και του Συμβούλου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας της Κεντρικής Μακεδονίας. A, U, T, L, I, C, E. Είναι ένας διαγωνισμός ορθογραφίας, ο οποίος διοργανώνεται στα πλαίσια της Γαλλοφωνίας. Η Γαλλοφωνία είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος έχει στόχο και σκοπό να προωθήσει την γαλλική γλώσσα, αλλά συγχρόνως να δημιουργήσει και σχέσεις συνεργασίας και φιλίας, ειρηνικής συνύπαρξης και ασφάλειας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Κράτος μέλος αποτελεί και η Ελλάδα. Και φυσικά ο διαγωνισμός αυτός γίνεται το μήνα Μάρτη, γιατί αυτός ο οργανισμός Γαλλοφωνίας ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου του 1970. Ο διαγωνισμός ορθογραφίας αφορά ένα παιχνίδι συλλαβισμού λέξεων, στο οποίο οι μαθητές καλούνται να προφέρουν τη λέξη όπως ακριβώς λέγεται στο αλφάβητο το γαλλικό. Συμβάλλει στη γλωσσική υποδομή και στη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και στην πολιτιστική, καθότι η κάθε γλώσσα αποτελεί και ένα φορέα πολιτισμού. Παιδιά δημοτικού, 5ης και 6ης τάξης δημοτικού και 1ης γυμνασίου.
με τους καθηγητές Γαλλικών, οι οποίοι τους έχουν προετοιμάσει στα σχολεία εδώ και αρκετό διάστημα. Και ο διαγωνισμός αυτός γίνεται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη που μας παραχωρεί το χώρο, αλλά και με την στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου και εκδοτικών οίκων, οι οποίοι στηρίζουν με την προσφορά δώρων για τους πρώτους και για τους δεύτερους και τρίτους, διότι τρεις είναι από κάθε επίπεδο αυτοί οι οποίοι θα βραβευτούν. Και βέβαια όλα τα παιδιά θα πάρουν ένα αναμνηστικό δώρο και μια βεβαίωση συμμετοχής. Ο διαγωνισμός έγινε με αφορμή τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας και έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο Γεώργιος Καφτατζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε το γαλλικό διαγωνισμό ορθογραφίας στις Έρες και Πανελληνίως. Το εμπνευστήκαμε από το Spelling Bee των Αγγλικών που το κάνουμε 4 χρόνια. Τα παιδάκια είναι ώρα πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα, βλέπουμε, και είναι πάρα πολύ, γιατί είναι ένας ευχάριστος διαγωνισμός που συμμετέχουν όχι μόνο για να διαγωνιστούν, αλλά και για να μάθουν, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδάκια από άλλα σχολεία. Συμμετέχουν πάρα πολλά σχολεία από τις Έρες και από το νομό Σερών. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Παμπέδων Πανκορασίδων, που αποτελεί πλέον θεσμό για το Δήμο Σερών, φιλοξενείται για 7η συνεχή χρονιά από το Δήμο Σερών στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων στις 17 και 18 Μαρτίου 2018. Τις πύλες του άνοιξε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Παμπέδων Πανκορασίδων το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Μαρτίου στις Έρες, στο κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Το κλειστό γυμναστήριο από νωρίς πλημμύρισε με 360 περίπου αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 14 και 15 ετών από 60 συνολικά συλλόγους από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φιλοξενείται σήμερα στην πόλη των Σερών το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων Πανκορασίδων. Συμμετέχουν 360 παιδιά. Το πρωτάθλημα αυτό διοργανώνεται σε συνεργασία του Δήμου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πάλης. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ακριβώς, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην πόλη μας. Αυτή τη φορά έχουμε φιλοξενούμε τους μικρούς αθλητές, ηλικίες 14-15 ετών. Παρόλα αυτά, παρόλο τη μικρή τους ηλικία, είναι το μέλλον της πάλης. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά, όπως είπατε, οι αγώνες. Σήμερα διεξάγονται οι προκριματικοί αγώνες. Αύριο περιμένουμε 11 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν τα ημιτελικά και τα τελικά μάτς. Αυτοί που θα διεκδικήσουν μετάλλια. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Έχουμε συμμετοχές από σερρές αθλητές, περίπου 20 συμμετοχές από τον ομό μας. 60 σωματεία από όλη την Ελλάδα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, με ανάλογα με τους πόσους αθλητές έχει ο καθένας. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες. Όπως επίσης θα ήθελα να επισημάνω, καλό θα ήταν και οι φίλαθλοι και αυτοί που αγαπάνε το άθλημα να έρθουν να παρακολουθήσουν. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 18 Μαρτίου και οι λάτρεις του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο θέαμα μέσα από τους σκληρούς αγώνες των μικρών αθλητών για την κατάκτηση μεταλλίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγώνες αποτελούν πρόκριση για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρωτάθλημα, σχεδόν τη μεγαλύτερη από όλα τα πρωταθλήματα, πάνω από 350 αθλητές. Και ο ΠΑΟΚ συμμετέχει αυτός με μεγάλη ομάδα, 18 αθλητές. Ο στόχος είναι υψηλός, ευελπιστούμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Όπως το έχουμε κάνει και με τους άνδρες και με τους έφηβους φέτος. Επίπεδο χρόνο με το χρόνο βλέπω ότι βελτιώνεται. Σημαίνει ότι όλα τα παιδιά στους συλλόγους δουλεύουν πλέον σωστά νομίζω και κάτω από συγκεκριμένα προγράμματα. Έχει μπει και ένα πλάνο από την εθνική ομάδα με τουρνουά και συμμετοχές πανευρωπαϊκά παγκόσμια. Από αυτούς εδώ τους αγώνες θα βγει η εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο πανευρωπαϊκό των Παμπέδων. Οπότε είναι αρκετά ψηλά το επίπεδο και ευελπιστούμε ακόμα πιο πολύ να είναι χρόνο με τον χρόνο. Οι αθλητές δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό και την αγάπη τους για την πάλη, ενώ δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Καταρχήν η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Το στάδιο είναι πολύ φιλόξενο. Δείχνει πόσο πολύ η Ελλάδα αγαπάει την πάλη. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Κάντζας της γειτονιάς σας. Μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 30% φθηνότερα. Πιπεριές για τηγάνι αλλά και για γέμισμα 20% φθηνότερα. Εξασφαλίζουμε καθημερινά για εσάς τα καλύτερα ντόπια κρέατα από φάρμες του νομού Σερών και Δράμας. Επιλέξτε ελληνικές χοιρινές μπριζόλες ή πανσέτες το κιλό με 3,95. Γκούντα Γερμανίας με 5,5 ευρώ το κιλό. Πέψη 1,5 λίτρου και 250 ml επιπλέον δώρο και μόνο με 1 ευρώ. Αλλά και όμο κουτί 45 μεζούρες με 3,98. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Για 10η συνεχή χρονιά, τα μέλη και οι φίλοι του Αλφίστη Κλαμπ έδωσαν ραντεβού στις Σέρες και στο αυτοκινητοδρόμιο. Όπου το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή διοργανώνεται η γιορτή των πιστών της γνωστής Ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Φίλοι της γνωστής Ιταλικής αυτοβιομηχανίας Αλφα Ρωμαίο από όλα τα μέρη σχεδόν της Ελλάδας βρίσκονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίστα του αυτοκινητοδρομίου των Σερών προκειμένου να χαρούν και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των Αλφα Ρωμαίο τους. Το τριήμερο Track Day πραγματοποιείται για 11η συνεχόμενη χρονιά στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών και οι συμμετοχές ανέρχονται περίπου στις 60. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διοργανωτών, αναμενόταν και ιστορικές Αλφα Ρωμαίο, οι οποίες δεν μπόρεσαν να καταφτάσουν στο αυτοκινητοδρόμιο λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ιστορικές πινακίδες. Είναι η 11η συνεχόμενη χρονιά που είμαστε εδώ και είμαστε παλιοί πελάτες δηλαδή. Και είμαστε γύρω στα 70 αυτοκίνητα φέτος. Είναι οι λιγότερες συμμετοχές που έχουμε αυτά τα 11 χρόνια που ερχόμαστε. Άλλοι θα πούνε ότι ήρθε η κρίση. Εγώ θα πω ότι έχει έρθει μια χαζή απόφαση της απαγόρευσης των ιστορικών πινακίδων, η οποία έχει επηρεάσει τουλάχιστον 15 με 20 αυτοκίνητα δικά μας, όπου πριν κάνουν ένα νομοσχέδιο, αποφασίσανε, πονάει χέρι, κόψει κεφάλι. Γι' αυτό το λόγο είμαστε οι λιγότερες συμμετοχές που έχουμε αυτά τα 11 χρόνια. Ελπίζουμε να λυθεί σύντομα το θέμα, γιατί σαν Αλφα Ρωμαίο έχουμε μεγάλη ιστορία και τα αυτοκίνητα πραγματικά που δεν ήρθαν φέτος στις Σέρες και είναι πραγματικά κοσμήματα, δεν θα τα δούμε. Είναι μεγάλο κρίμα αυτό και για εμάς τους φανατικούς της μάρκας, αλλά και για τους θεατές εδώ πέρα. Κατά τα άλλα είμαστε, όπως είπα, παλιοί πελάτες της πίστας. Είμαστε ευχαριστημένοι από την οργάνωση, είμαστε ευχαριστημένοι από την πίστα. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες event οδηγικής απόλαυσης. Ελπίζουμε ο καιρός να μας κάνει το χατήρι και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα και την Κυριακή. Είμαστε εδώ τρεις μέρες. Κάθε χρονιά, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα, ερχόμαστε για τρεις μέρες. Και νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό αυτοκίνητο στο κλαμπ που μπορεί και έχει τη δυναμική να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι ολόκληρο το τριήμερο στην πίστα των Σερών. Σίγουρα θα δείτε ωραίο θέαμα. Και σας καλούμε εδώ πέρα για τους θεατές. Είναι δωρεάν το να έρθουν και να παρακολουθήσουν. Να δείτε τις καινούργιες Αλφα Ρωμαίο, τις παλιές που δεν έχουμε πολλές παλιές φέτος. Και να συνοδηγήσετε με κάποια από τα καινούργια
μοντέλα της εταιρείας, όπως η Τζούλια Κιστέλβιο, που έχουμε δύο πάρα πολύ καλές εκδόσεις εδώ με 270 άλογα και είναι μια ευγενική χορηγία της FCA που μας έχει φέρει τα αυτοκίνητα εδώ και συνοδηγούν με κάποιους έμπειρους δημοσιογράφους υποψήφιοι αγοραστές. Οπότε ελάτε εδώ να έχετε και αυτή την εμπειρία μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της πίστας των Σερών. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα πράγματα σε αυτή την ώρα. Αγαπητοί τηλεθεατές από όλους εμάς, ευχές και ένα όμορφο βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκυριακό. 550 χιλιόμετρα ο ΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 16 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 15 εκχιονιστικά, που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας.